Καλησπέρα σε όλους. Η δική μου παρουσία εδώ είναι καταρχήν για τη Ρόδη, που είμαστε χρόνια συνάδελφοι και φίλοι. Και το βασικό που σκεφτόμουν ότι θέλω να καταθέσω από αυτό που γνωρίζω από αυτήν είναι η αγάπη που έχει για αυτό που κάνει. Και αυτό βεβαίως έχει μία αντανάκλαση ευθεία στο έργο της. Έχω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση το υποδέχτηκα και είναι πολύ μεγάλη τιμή μου που με προσκάλεσε να πω δύο λόγια γι' αυτό. Σκεφτόμουν ερχόμενος ένα μεγάλο ερωτηματικό που προκύπτει όταν μιλάμε για την εξάρτηση και την τοξικομανία. Και αυτό είναι αν είναι μία πράξη καταστροφική. Αυτή είναι μία αντίληψη που κυριαρχεί πάρα πολύ έντονα, ότι οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι είναι αυτοκαταστροφικοί, ή είναι μία λύση σε κάτι. Εγώ εργάζομαι 20 χρόνια. Τα τελευταία 12 είμαι στο πεδίο, είμαι στο δρόμο, είμαι στους ενεργούς χρήστες. Είμαι δηλαδή στους ανθρώπους που δεν έχουν έτοιμα να σταματήσουν και ζω αυτή την πραγματικότητα που την αναφέρει μέσα στο βιβλίο η Ρόδη. Αυτό το πραγματικό, το δικό τους. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό το ερώτημα εύκολα. Αν είναι αυτοκαταστροφή, αν κινούνται στον άξονα της ζωής ή του θανάτου. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ακόμα βλέπω, είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι στην εξάρτηση πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά βλέπεις ότι δεν θέλουν να αυτοκαταστραφούν, αλλά κάτι παλεύουν. Αυτό είναι ευδιάκριτο. Ωστόσο, για ένα πράγμα είμαι πεπισμένος και αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου, ένα από τα πολύ βασικά, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να πονάνε. Δεν θέλουν. Και βέβαια αυτό το διατυπώνουν ολημερής και ολινυχτής μέσα από όλον αυτόν τον αγώνα που έχουν μέσα στην εξάρτηση όταν μιλάνε για τα στερητικά τους. Όλοι έχουμε κάποια εικόνα γύρω από αυτό, μικρότερη ή περισσότερη. Αλλά αυτό το εκφράζουν. Δεν θέλω να πονάω, κάνω χρήση για να σταματήσω να πονάω, να είμαι άρρωστος και όλα αυτά. Νομίζω ότι η Ρόδη έχει καταφέρει αυτό με πάρα πολύ σεμνότητα, ευαισθησία, αλλά και τόλμη να το εκφράσει και να το αποτυπώσει. Είναι από τις λίγες φορές που έχω έρθει εγώ σε επαφή με γραπτό κείμενο που αυτό το πράγμα προσπαθεί κάποιος να το προσεγγίσει και να το... Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί είναι κάτι που πρέπει καταρχήν ο ίδιος να το χωρέσει, να το επεξεργαστεί συναισθηματικά και γνωστικά. Και ένα πράγμα που με εντυπωσίασε πραγματικά στο βιβλίο ήταν αυτό. Αυτό που είδα. Και ξέροντας με τι αγάπη και πόση αγάπη και ευαισθησία το έκανε η Ρόδη, το λέω αυτό απερίφραστα. Επίσης, θεωρώ ότι και είναι και χαρακτηριστικό της στη ζωή ότι μιλάει την αλήθεια. Και όταν αναφέρομαι στην αλήθεια, εννοώ σε αυτή την κατάσταση που δεν περιέχει τη λύθη, το ότι μας λέει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποια πράγματα, γιατί ο εξαρτημένος, ένα από τα βασικά που κάνει μέσα από αυτό το αγώνα του στην εξάρτηση, είναι ότι θέλει να ξεχάσει πράγματα. Και εδώ μιλάμε για το τραυματικό, στο οποίο αναφέρεται επίσης μέσα στο βιβλίο. Το τραυματικό βέβαια δεν εκφράζεται, δεν λεκτικοποιείται, δεν μπορεί να μιληθεί εύκολα.
Οπότε είναι κάτι που πάντα κινείται στο χώρο της λήθης. Αυτό προσπαθεί να προσεγγίσει και να αναδείξει η Ρόδη, για να μην ξεχαστεί αυτή την πραγματικότητα που πολλές φορές είναι μη διατυπωμένη, όμως φαίνεται και κραυγάζει. Κραυγάζει μέσα από αυτό που βλέπουμε όλοι σε έναν εξαρτημένο, και πολλές φορές αυτό μας κάνει να στρίβουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε να περπατάμε. Φαίνεται στο σώμα, στις σουλές που έχουν, στην ταλαιπωρία που αποτυπώνεται στο σώμα αυτό. Και βέβαια, επίσης αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο βιβλίο, η σχέση των ανθρώπων αυτών με το σώμα. Ένα σώμα που είναι κομμάτι του εαυτού και άλλες φορές δεν είναι, και ένα σώμα που το τιμωρούν συνέχεια, σαν κάτι να προσπαθούν να ξεπληρώσουν μέσα από αυτό την ενοχή, πολλές φορές μια ενοχή η οποία είναι αγκυροβολημένη στο οικογενειακό σύστημα. Έχοντας δουλέψει εγώ και με γονείς, ένα από τα πράγματα που είναι πάρα πολύ διάχυτα και στους γονείς και στην οικογένεια δηλαδή, είναι μία ενοχή. Όλοι ξεκινάνε με το «εμείς φταίμε» που έχει συμβεί αυτό. Και είναι μία ενοχή που είναι ανακυκλωμένη μέσα σε όλο το οικογενειακό σύστημα και βέβαια βαθιά ριζωμένη στον εξαρτημένο. Οπότε η ουσία έρχεται σαν μια κάποια λύση σε αυτόν τον πόνο. Προσπαθεί να ξεχρεώσει λοιπόν ένα χρέος και το ξεπληρώνει με ένα πολύ βαρύ τίμημα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι η ίδια του ύπαρξη, το σώμα του, η ψυχή του. Πονώντας, μας λέει η ίδια μέσα στο κείμενο, και αυτό θέλω να το διαβάσω όπως είναι. Τι είναι όμως το τόσο πολύτιμο γι' αυτό, γι' αυτόν που όταν δεν έχει άλλα μέσα, προσφέρει και το σώμα του προκειμένου να το αποκτήσει? Μήπως πρόκειται για αυτό που η ουσία συμβολίζει? Και συνεχίζει λέγοντας, η απάντηση στην ερώτηση δεν είναι άλλη από την αίσθηση της αγάπης, της αποδοχής, της αυταξίας, της αυτοεκτίμησης, της περηφάνειας, του ανήκει, της ασφάλειας, της ικανότητας, της ανακούφισης του τρομακτικού πόνου, του ψυχικού πόνου που θα γεμίσουν τις ψυχικές τρύπες. Αυτό είναι που αποζητάει. Εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο αυτή η τοποθέτηση. Ένας εξαρτημένος δεν διασκεδάζει. Δεν το κάνει για να περάσει καλά. Το κάνει για να μην υποφέρει. Χρωστάει και οφείλει στον ίδιο τον εαυτό, και είναι ένα χρέος που αναφέρεται και σε αυτό που λέει μέσα η Ρόδη στην απόλυτη μητέρα, και είναι ένα χρέος το οποίο το επαναλαμβάνει καταναγκαστικά και πάντα χρωστάει. Είναι στη φυλακή, χρωστάει. Είναι έξω στο δρόμο, χρωστάει. Και αυτό ξεκινάει πάντα από την αρχή. Έρχεται λοιπόν ο νόμος, ο φυσικός νόμος, και όλα αυτά κάπως σαν να τα βάζει σε μία σειρά. Ξεπληρώνει μέρος αυτό του χρέους. Πώς? Μπαίνοντας στη φυλακή. Και ξαναρχίζει μετά από την αρχή, αποφυλακίζεται, βρίσκεται στο δρόμο, ξαναμπαίνει και γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Εδώ κατά τη γνώμη μου ξεκινάει ένα από τα σημαντικότερα σημεία του βιβλίου,
Το υποδέχτηκα με πάρα πολύ έκπληξη και χαρά αυτή την αναφορά στο συμβολικό νόμο που δεν είναι άλλο τι από την πατρική λειτουργία. Μία λειτουργία που δεν υπήρξε στη ζωή του έτσι όπως χρειαζότανε και δεν έχει εγκατασταθεί μέσα του λειτουργικά παρά μόνο σαν μία έλλειψη και ένα δυσβάσταχτο κενό. Διαβάζοντάς το έκανα μία εικόνα, θέλω να τη μεταφέρω. Αν όλο αυτό που συζητάμε πολλές φορές και διαβάζουμε στη βιβλιογραφία, η σχέση με τη μητέρα μπορώ να την παρουσιάσω σαν ένα ωκεανό, αναφέρεται μέσα και όλα σαν ωκεάνια μητέρα, τότε ο συμβολικός νόμος είναι ο φάρος που πρέπει να υπάρχει. Και θα είναι το σημείο αυτό που θα δείχνει την κατεύθυνση που θα πρέπει να κινείται αυτό το καράβι που λέγεται άτομο. Όταν δεν υπάρχει αυτός ο φάρος, στην καλύτερη περίπτωση κάποιος χάνεται μέσα στον ωκεανό. Ο πατέρας λοιπόν όμως είναι χωρίς επιθυμία ή μόνο επιθυμία. Είναι πηγή πόνου, λέει. Είτε είναι ολοκληρωτικά απόν, είτε είναι διοκτικός και τραυματικός, μην επιτρέποντας στο άτομο μία λειτουργική ταύτιση, μην επιτρέποντας να ταυτιστεί και να προχωρήσει στη ζωή του. Εκεί όμως εγκαθίσταται μία άλλη ταύτιση με κάτι που λείπει λοιπόν, με μία τέτοια λειτουργία που λείπει και αυτό είναι που επαναλαμβάνεται. Πάντα κάτι του λείπει, του εξαρτημένου. Το εκφράζει μέσα από την ουσία, αλλά δεν είναι η ουσία. Και έρχεται η εξάρτηση και λύνει αυτό το αδιέξοδο και το μετατοπίζει. Του δίνει και μία ταυτότητα που δεν έχει καταφέρει να την αποκτήσει μέσα από τις ταυτίσεις τις οικογενειακές και έτσι γίνεται ο τοξικομανής, ο πρεζάκιας, ο εγκληματίας που φυλακίζεται και ούτω καθεξής. Επίσης αποκτάει πλαίσιο αναφοράς, σταθερό, κατά κάποιο τρόπο παράδοξο σταθερό. Είναι η πιάτσα, είναι η φυλακή. Και κάπως έτσι εγκλωβίζεται στο περιθώριο. Όλη αυτή η συζήτηση, εγώ δεν θα επεκταθώ παραπάνω, είναι πάρα πολύ διαφωτιστική για να μπορεί κάποιος να προσεγγίσει όλο αυτό το φαινόμενο, αλλά κυρίως τα άτομα σαν ανεξάρτητες οντότητες με έναν βαθύ πόνο που αντιμετωπίζουμε. Πέρα από τις αναλύσεις βέβαια, αλλά εγώ δεν θα επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι τόσο πολύ, το βιβλίο μας λέει και πώς όλα αυτά αποκαθίστανται. Όχι με εύκολο τρόπο, αλλά μέσα από έναν αγώνα μέσα στα προγράμματα, προσπαθώντας να σιγά σιγά να αρθρώσει κουβέντες γύρω από αυτά τα δύσκολα ζητήματα. Και το καταφέρνει με συμπαραστάτες, την ομάδα, το πλαίσιο και τους θεραπευτές, που είναι τα καινούργια πρόσωπα μέσα από τα οποία τα πρόσωπα και οι καταστάσεις θα μπορέσει να ταυτιστεί και να δομήσει την ύπαρξή του. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο αποτυπώνονται και τα δύο ζητήματα, και η προβληματική του ζητήματος αυτού και η αποκατάσταση. Έτσι, γιατί υπάρχει αποκατάσταση. Θα έλεγα να σταματήσω εγώ εδώ για να ακούσετε περισσότερο ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ τη Ρόδη καταρχήν. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιορδάνη.
μπορούμε να κρατήσουμε όποιες ερωτήσεις έχετε για το τέλος και να περάσουμε στην κυρία Μάτσα. Καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε όλοι εδώ για ένα τόσο σημαντικό βιβλίο από μια νέα θεραπεύτρια. Και νιώσα πολύ μεγάλη χαρά μπαίνοντας, γιατί βρήκα εδώ ανθρώπους που την είχαν θεραπεύτρια. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγάλης ανθρωπολογικής κρίσης. Η πανδημία του κορονοϊού έχει κάνει τους ανθρώπους να ζουν μέσα στο φόβο, την ανασφάλεια, το άγχος. Οι αποστάσεις που τηρούνται, που πρέπει να τηρούνται με βάση τους υγειονομικούς κανόνες, οι μάσκες, κάνουν τους ανθρώπους να αναδιπλώνονται στον εαυτό τους και να βουλιάζουν στη μοναξιά τους. Ο κοινωνικός δεσμός έχει γίνει πολύ εύθραυστος και η κοινωνία μας στίζεται από την κρίση. Μια κρίση που προκαλεί σε όλους δυσφορία. Μια γενικευμένη δυσφορία που γίνεται συστατικό στοιχείο της καθημερινής ζωής. Αυτή η δυσφορία παίρνει πάρα πολλές μορφές. Μια από αυτές είναι και η τοξικομανία. Σήμερα στην Αμερική μιλούν για επιδημία οπιοειδών. Και σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεπτυγμένες και μη, τα ποσοστά των εξαρτημένων ατόμων αυξάνονται διαρκώς. Κάθε είδους εξάρτηση έχει διάδοση μεγάλη. Η πολυτοξικομανία, δηλαδή η παράλληλη χρήση πολλών ουσιών από το ίδιο άτομο, πολλών ψυχοδραστικών ουσιών, κυριαρχεί και αγκαλιάζει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και το ερώτημα είναι, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους πολύ χαρισματικοί, από όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλο και πιο νεαρές ηλικίες, γιατί στρέφονται στα ναρκωτικά και εξαρτώνται από αυτά? Η Ρόδη Καγκελάρη στο βιβλίο της δίνει τις απαντήσεις της. Λέει ότι οποιοδήποτε άνθρωπος με οποιοδήποτε τύπο προσωπικότητας μπορεί κάποια στιγμή της ζωής του να στραφεί στα ναρκωτικά και να εξαρτηθεί από αυτά. Αλλά αυτή η στροφή δεν γίνεται τυχαία. Δεν τον παρέσυραν. Δεν βρέθηκε κάποιος που, κάποιες μητέρες το λένε, έριξε στο ποτό του κάποια ουσία. Έκανε την επιλογή του, αλλά μια επιλογή που υπαγορεύτηκε από συγκεκριμένους λόγους, δικούς του λόγους. Και αυτούς τους λόγους ανοιχνεύει στο βιβλίο της η Ρόδη Καγκελάρη. Λέει, ξεκινώντας, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το απόσπασμα, γιατί μας πάει σε αυτό που έλεγα στην αρχή, το πόσο την αγαπούν τα παιδιά που την είχαν θεραπεύτρια. Λέει, πρόκειται για κορίτσια και αγόρια που δεν επενδύθηκαν με αγάπη, που ορίστηκαν ως υποκατάστατα των μητέρων και των πατέρων τους. Κορίτσια και αγόρια που προορίζονταν να εκπληρώσουν κοινωνικές και οικογενειακές προσδοκίες, να επιβεβαιώσουν τα γυναικεία και ανδρικά κοινωνικά στερεότυπα. Κορίτσια και αγόρια που μεγάλωσαν μόνα τους. Μητέρες και σύντροφοι μιας μητέρας που κατέρεε. Κορίτσια και αγόρια παραβιασμένα, μακελεμένα, ισόβιοι φύλακες σοβαρών οικογενειακών μυστικών, απόστολοι συντήρησης μιας εύθραυστης οικογενειακής ισορροπίας. Κορίτσια και αγόρια που ντροπιάστηκαν, πονέθηκαν, ατιμώθηκαν, προσβλήθηκαν, φοβήθηκαν, σαγηνεύτηκαν, διώχτηκαν. Περιγράφει λοιπόν τον κόσμο με τον οποίο δουλεύει κλινικά. Θα δούμε στο τέλος του βιβλίου πώς μεταμορφώνεται αυτός ο κόσμος. Και αυτό είναι το θαύμα της απεξάρτησης. Για
την κατανόηση του φαινομένου, η Ρόδη Καγκελάρη καταφεύγει στον ορισμό της τοξικομανίας, έτσι όπως τον δίνει ο γνωστός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Κλοντ Λιβενστάιν, ο ιδρυτής της περίφημης κλινικής, ιστορικής πια κλινικής Μαρμούταν στο Παρίσι, μετά το Μάη του 68. Η τοξικομανία, λέει ο Λιβενστάιν, είναι το προϊόν της συνάντησης τριών παραμέτρων, τριών παραγόντων. Της ψυχοδραστικής ουσίας με μια προσωπικότητα σε μια δεδομένη κοινωνικοπολιτιστική στιγμή. Η ουσία με κεφαλαίο είναι όλες οι ψυχοδραστικές ουσίες. Η προσωπικότητα ελληματική, εύθραυστη, ευάλωτη. Η κοινωνικοπολιτιστική στιγμή είναι το πλαίσιο της κρίσης της προσωπικής, της ψυχολογικής κρίσης, στη συνάντησή της με την οικογενειακή και την κοινωνική κρίση. Η τοξικομανία είναι το σύμπτωμα της παθολογίας του πολιτισμού της νεωτερικότητας, ένα κοινωνικό σύμπτωμα. Στο βιβλίο «Ο τοξικομανής και ο νόμος», η Ρόδη Καγκελάρη εξετάζει τον τοξικομανή στη μοναδικότητά του, ως ένα μοναδικό και αναντικατάστατο υποκείμενο, κάθε περίπτωση διαφορετική. Δεν επιτρέπεται να γενικεύει κανείς. Εξετάζει λοιπόν τον ψυχισμό του, που αναβλύζει πόνο. Αυτή η έκφραση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική του τρόπου, της μεθόδου με την οποία προσεγγίζει το πρόβλημα. Με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη για αυτά τα πονεμένα άτομα. Καταγράφει λοιπόν στο βιβλίο της την ποιότητα της σχέσης αυτού του ανθρώπου με τη μητέρα του. Μια μητέρα που, όπως έλεγε ο Γουίνικοτ, δεν ήταν good enough, επαρκώς καλή, δεν ήταν σε θέση, δεν κατάφερε να εμπεριέξει αυτό το παιδί, να ανταποκριθεί στις ανάγκες του για κράτημα και εμπερίαξη και να εγκαταστήσει τη σχέση εγώ άλλος, μεγάλος άλλος, κοινωνικός άλλος. Η εικόνα του παιδιού αντανακλάστηκε στο βλέμμα της μητέρας σε ένα σπασμένο καθρέφτη, είναι έκφραση πάλι του Λιβενστάιν, που δημιουργεί στο παιδί το αίσθημα του κατακερματισμού, το αίσθημα της απουσίας συνέχειας στον ψυχισμό του, το αίσθημα του εσωτερικού κενού που κυριαρχεί μέσα του. Αυτή η μητέρα, που κι αυτή είναι πολύ τραυματισμένη, κουβαλάει πολύ βαρύ φορτίο από τραύματα, υποτίμησε από την πρώτη στιγμή τις ανάγκες του παιδιού να λειτουργεί ανεξάρτητα, να το σέβεται σαν ξεχωριστή προσωπικότητα, όχι σαν προέκτασή της. Σε αυτή την τριαδική σχέση, μητέρα, παιδί, πατέρας, ο πατέρας απουσιάζει. Και έτσι, με βάση αυτά που λένε πολλοί ψυχαναλυτές όπως ο Πατρίκ Πετί, η ουσία δεν είναι παρά ένα από τα ονόματα του πατέρα. Έρχεται να πάρει τη θέση του, του πατέρα, του συμβολικού νόμου. Γιατί ο πατέρας εισάγει στο συμβολικό νόμο. Περιγράφει στο βιβλίο βεβαίως και τις δυσκολίες στον ψυχισμό του κοριτσιού, ακόμα μεγαλύτερες, γιατί η γυναίκα που στρέφεται στα ναρκωτικά και εξαρτάται από αυτά αντιμετωπίζει ένα τεράστιο ρατσισμό, γιατί καταπατά όλα τα κοινωνικά στερεότυπα για τη γυναίκα και τη μητέρα. Στην οικογένεια αυτή του μελλοντικού τοξικομανή κυριαρχεί η βία σε όλες τις μορφές, ανοιχτή και καλυμμένη. Και η βία αυτή ασκείται πάνω στο παιδί με πάρα πολλούς τρόπους, φυσική βία, σεξουαλική βία, κάθε είδους. Αλλά παράλληλα υπάρχει και η διαγενειακή βία, η βία που μεταδίδεται από προηγούμενες γενιές και έτσι στους πολύ λεπτούς ώμους αυτού του παιδιού φορτώνεται
και επιπλέον φορτίο τραυματισμών. Καταφεύγει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με αυτό το εσωτερικό κενό και με αυτά τα φορτία στις ουσίες για να ανακουφίσει τον ψυχικό πόνο που προκαλεί αυτό το κενό. Για να ναρκώσει την αγωνία του θανάτου που είναι διαρκώς παρούσα στη ζωή του. Για να συντηρήσει επίσης, και αυτό το τονίζει σε πολλά σημεία του βιβλίου, το αίσθημα της παντοδυναμίας που είχε στα πρώτα χρόνια της ζωής του, γιατί αυτό το παιδί ζει μέσα στην ανασφάλεια. Η ουσία θα του δώσει το αίσθημα ότι είναι κάτι άλλο, ότι δεν είναι ένα τίποτα, αλλά έχει αξία. Εισάγει λοιπόν το ναρκωτικό στο σώμα του και αυτή η εισαγωγή εκπληρώνει τρεις λειτουργίες. Πρώτον, να γεμίσει αυτό το ψυχικό κενό. Δεύτερον, να εισάγει τον απόντα συμβολικό πατέρα και έτσι να διαχωριστεί από την εσωτερικευμένη μητέρα. Και τρίτον, να επιστρέψει στη μήτρα το μεγάλο ωκεανό, χρησιμοποιώντας την έκφραση της θάλασσας από το Σαντόρ Φερέντσι. Τι κάνει η ουσία, γιατί τη χρειάζεται την ουσία με κεφαλαίο. Είπαμε, χρησιμοποιεί κάθε είδους ουσίες, νόμιμες και παράνομες. Η λειτουργία της, λένε οι ψυχαναλυτές, εξυπηρετεί την επιχείρηση φαρμακός. Operation Pharmacon, λένε οι Γάλλοι, λέει η Sylvie Le Poulicher, που το έχει μελετήσει πολύ το θέμα. Έρχεται δηλαδή να πάρει τη θέση αυτού που λείπει μέσα του. Μια εικόνα εαυτού που να μπορεί να πάνω σε αυτήν να οικοδομήσει τον ναρκισισμό του. Έρχεται λοιπόν η ουσία και γύρω από αυτήν οργανώνεται και επανοργανώνεται ο ναρκισισμός αυτού του παιδιού. Είναι στη θέση αυτού που δεν υπάρχει, μπαίνει η ουσία. Σε άλλες περιπτώσεις η ουσία έρχεται σαν συμπλήρωμα του ναρκισισμού του. Έρχεται δηλαδή σαν αυτό που λένε οι Γάλλοι προτέζ, ένα νάρθηκα για να συγκρατήσει έναν υποκατάρρευση ψυχισμό. Σε άλλες περιπτώσεις επίσης έρχεται να ναρκώσει τον πόνο ενός αδύνατου πένθους. Και αν ψάξουμε θα βρούμε πάρα πολλές περιπτώσεις με διαφορετικές λειτουργίες της ουσίας μέσα του. Η έννοια φαρμακός είναι πάρα πολύ καθοριστική, γιατί χρησιμοποιείται με τη διτή έννοια που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Το φάρμακο, αυτό που θεραπεύει, και ταυτόχρονα το φαρμάκι, αυτό που σκοτώνει. Πάνω σε αυτό έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει βγει εδώ και 3-4 δεκαετίες από τις εκδόσεις Άγρα, ο Ζακ Ντεριντά, ο φιλόσοφος Πλάτωνος Φαρμακία. Αξίζει να το δει κανείς. Γενικά μιλώντας για τη λειτουργία του ψυχισμού του εξαρτημένου, θα λέγαμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια ναρκισιστική οργάνωση του εσωτερικού κενού. Και αυτό μοιάζει με μια προσομοίωση θανάτου. Είπε πριν ο Ιορδάνης, αυτά τα παιδιά βρίσκονται στον άξονα και ζωής και θανάτου, αλλά δεν θέλουν να πεθάνουν. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Joyce McDougall, μια πολύ σημαντική ψυχαναλήτρια που έχει μελετήσει το φαινόμενο της εξάρτησης, ονομάζει αυτή την κατάσταση του να παίζει διαρκώς με το θάνατο και να έχει ένα ψυχισμό που είναι αντιστοιχεί σε μια προσομοίωση θανάτου, με μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Όλα αυτά γίνονται για να επιβιώσει, γιατί είναι αδύνατο να αντέξει τον εαυτό του και την πραγματικότητα που ζει έτσι όπως βλέπει τον εαυτό του. Η περιπλάνηση λοιπόν στον κόσμο των ουσιών
συνηθαίνεται, και όσοι δουλεύουν στο χώρο αυτό το ξέρουν καλά, με την παραβίαση ορίων, με τις παρορμητικές πράξεις, τα περάσματα στην πράξη, με την πρόκληση του νόμου, της οικογένειας, της κοινωνίας, με την ανάληψη πολύ επικίνδυνων ρόλων από αυτόν τον άνθρωπο, για να αποδείξει ότι δεν είναι ένα τίποτα. Γιατί αυτή την εικόνα έχει για τον εαυτό του. Ότι είναι κάποιος. Ανατροπέας, επαναστάτης, αμφισβητείας. Γι' αυτό παίζει ένα παιχνίδι ρώσικης ρουλέτα σε διαρκή βάση. Ένα παιχνίδι όπου προκαλεί το θάνατο για να τον υπερβεί, για να αποδείξει ότι είναι ικανός να τον νικήσει, να μην πεθάνει. Βέβαια, κάποιες φορές το παιχνίδι αυτό το χάνει και μαζί τη ζωή του. Η τοξικομανία, η addiction, όπως addiction, έχει επικρατήσει όρος με άλλη έννοια στους Αγγλοσάξονες και τελείως άλλη από ψυχαναλυτική σκοπιά, είναι μια κατάσταση όπου, όπως είπε πάλι ο Ιορδάνης, έχει υποθηκεύσει αυτό το άτομο, το σώμα του, για να εκπληρώσει, να ξεπληρώσει ένα χρέος. Ο όρος είναι από το ρωμαϊκό δίκαιο, σημαίνει υποδούλωση του σώματος λόγω χρεών. Και ρωτάει η Ρόδη Καγκελάρη, ποιο χρέος πρέπει να ξεπληρώσει και γιατί το σώμα του, γιατί να το βάλει υποθήκη. Σ' όλο της το βιβλίο πραγματεύεται αυτό το ερώτημα. Το χρέος αφορά τον ίδιο, χρωστά τον εαυτό του στους γονείς του και πρέπει να μείνει μαζί τους. Το ξέρουμε και εμπειρικά αυτό. Δεν φεύγει ο εξαρτημένος από τους γονείς, την οικογένεια. Μπορεί να κάνει βίαιες πράξεις, μπορεί να φύγει για κάποιο διάστημα, πάντα κάποια στιγμή ξαναγυρίζει σε αυτήν. Οι δεσμοί είναι πάρα πολύ δυνατοί και είναι εντελώς παθολογικοί. Το χρέος λοιπόν αφορά τον ίδιο και το σώμα μπαίνει σαν υποθήκη για να ανακουφίσει τον ψυχικό πόνο. Ακούτε πολύ συχνά να αναφέρομαι στη λέξη πόνος. Είναι μια αναφορά που γίνεται διαρκώς στο βιβλίο της Ρόδης Καγκελάρη. Αυτό που κυριαρχεί είναι ο ψυχικός πόνος. Αυτό το παιδί που θεωρείται ανάλγητο, προκαλεί αποτροπιασμό στους ανθρώπους, αποστροφή και βεβαίως απόρριψη. Όμως είναι ένας βαθιά πονεμένος άνθρωπος. Αν αντέξεις να μείνεις δίπλα του, να μιλήσεις μαζί του και πολύ περισσότερο να τον βοηθήσεις να βρει το δρόμο του μακριά από τις ουσίες. Έχει η Ρόδη Καγκελάρη μεγάλη κλινική εμπειρία από τη φυλακή όπου δουλεύει με τους κρατούμενους και γι' αυτό στο βιβλίο περιγράφει την κόλαση της φυλακής, περιγράφει το ποινικό σύστημα, το σοφρονιστικό σύστημα, τις δυσλειτουργίες του, τη διαφθορά, τις ταξικές διακρίσεις μέσα στη φυλακή και θέτει το ερώτημα, πολύ βασικό ερώτημα. Ομολογώ ότι εγώ έχω άλλη άποψη, αλλά σέβομαι την άποψη της Ρόδης Καγκελάρη, γιατί πηγάζει από την εμπειρία της. Λέει, μπορεί, είναι δυνατή η ελεύθερη επιλογή ενός θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης μέσα σε συνθήκες εγκλεισμού, μέσα στη φυλακή. Δεν είναι αντίφαση εν της όρης. Θεωρητικά είναι. Αλλά στην πράξη, η ίδια, μέσα από την εμπειρία της, έχει δει ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτός ο άνθρωπος, ο κρατούμενος, που ζητάει κάποιες πρακτικές διευκολύνσεις, να βγαίνει από το κελί, να αλλάζουν κάποια πράγματα για αυτό, να μετρούν τις μέρες της ποινής, έστω κι αν για αυτούς τους λόγους πλησιάζει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, όμως η πορεία του μέσα σε αυτό, στη συμβουλευτική και μετά στη θεραπεία, ενισχύει το κίνητρό του και μπορεί να τον κάνει πραγματικά να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Είναι μια εμπειρία που υπάρχει και σε άλλες χώρες. Είχα εντυπωσιαστεί κάποτε σε ένα συνέδριο που το άκουσα για την Αγγλία, ότι ακόμα και στη φυλακή έμπαιναν σε πρόγραμμα θεραπευτικό, έβγαιναν από εκεί εντελώς καθαροί και συνέχιζαν έξω από τη φυλακή καθαροί. Και χάρηκα που το είδα και να γίνεται στις ελληνικές φυλακές παρά τις κολλασμένες συνθήκες που υπάρχουν εκεί. Φαίνεται πως πραγματικά ισχύει αυτό που έλεγε ο Μπένιαμιν, η ελπίδα μας δόθηκε για τους απελπισμένους. Αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι καταφέρνουν να βρουν το δρόμο τους. Και το καταφέρνουν μέσα από την ένταξή τους στο πρόγραμμα, όπου θα βρουν τις ομάδες ψυχοθεραπείας, την ατομική ψυχοθεραπεία, την τέχνη και βεβαίως θα στηριχτούν στη θεραπευτική σχέση. Και θα κάνουν τι, λέει η Ρόδη Καγκελάρη. Θα καταφέρει ο τοξικομανής μέσα από τη θεραπεία του να συγκολλήσει τις διάφορες πλευρές του ψυχισμού του. Είπαμε, υπάρχει ασυνέχεια εκεί. Σε ένα σταθερό και συνεχή εαυτό. Θα αποκτήσει μια καινούργια ταυτότητα δηλαδή. Και αυτός ο εαυτός θα είναι αντάξιο είδωλο των γήινων επιθυμιών και των φαντασιώσεών του. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί περνάει το μήνυμα που στο 18 άνω τουλάχιστον παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις να περάσουμε, ότι ναι, γίνεται καλά ο τοξικομανής. Δεν είναι χαμένη περίπτωση. Δεν είναι καμένο χαρτί. Ακόμα και σε συνθήκες εγκλισμού, λέει η Ρόδη Καγκελάρη, μπορεί να γίνει καλά. Και στο βιβλίο της είναι πολύ θετική, ακόμα και με αυτούς που κάνουν μόνο κάποια βήματα. Και βεβαίως δοξάζει αυτούς που κερδίζουν τη μάχη της απεξάρτησης, που φτάνουν μέχρι το τέλος, που αλλάζουν τον εαυτό τους και τον τρόπο της ζωής τους. Και σε αυτό το σημείο ας δούμε πώς περιγράφει τις γυναίκες και τους άντρες που πέρασαν από αυτή τη διαδικασία. Είδαμε πώς τους περιγράφει στην αρχή, άνθρωποι που έχουν χάσει το δρόμο τους, που δεν ξέρουν ποιοι είναι, που δεν έχουν ταυτότητα, που αισθάνονται μηδενικά. Λέει τώρα, γυναίκες και άντρες που ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι και πού ανήκουν. Γυναίκες και άντρες που ξαναγεννιούνται όπως θέλουν να είναι. Ικανοί, περήφανοι, ασφαλείς, χαρούμενοι, αναντικατάστατα μέλη της ομάδας. Γυναίκες και άντρες που ζουν και αλλάζουν. Γυναίκες και άντρες ελεύθεροι. Γυναίκες και άντρες όμως που η πολιτεία δεν τους δίνει καμία ευκαιρία για κοινωνική επανένταξη, και σε αυτό κάνει και πολύ σωστά, πολύ αυστηρή κριτική η Ρόδη Καγκελάρη στο βιβλίο. Τους αφήνει η πολιτεία να βρουν μόνοι τους το δρόμο της ζωής τους, να αντιπαρατεθούν με τις δικές τους και μόνο δυνάμεις, με όλους εκείνους τους γενεσιουργούς παράγοντες της εξάρτησής τους και να οργανώσουν σε καινούργιες βάσεις και χωρίς ουσίες τη ζωή τους. Το κάνουν. Το κάνουν γιατί έχουν συνειδητοποιήσει μέσα από τη θεραπεία τους ότι τα ναρκωτικά εντάσσονται σε μια βιοπολιτική, η οποία βιοπολιτική αποβλέπει στο να εξασφαλίσει τον κοινωνικό έλεγχο των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αυτών που βρίσκονται στο περιθώριο. Και αυτών δηλαδή που μέσα από τα ναρκωτικά όχι απλώς θα ελέγχονται, αλλά θα χάσουν την ελευθερία τους, την αξιοπρέπειά τους και πολλοί από αυτούς τη ζωή τους, για να ικανοποιήσουν τις αδιφάγες ανάγκες της βιοεξουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μάτσα. Και μπορούμε να περάσουμε στον κύριο Σαββόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καγκελάρη, που με καλέσατε να μιλήσω για το βιβλίο σας, και είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ, γιατί είμαι
την παρουσίαση ενός βιβλίου μιας νέας συναδέλφου, η οποία δείχνει πόσο δημιουργικά μπορούν να δουλέψουν οι νέοι συνάδελφοι. Ήταν μεγάλη χαρά να δω το βιβλίο σας και είναι μεγάλη χαρά επίσης ότι κανείς βρίσκεται αντιμέτωπος με πάρα πολλά ζητήματα που βάλατε. Πάρα πολλά, με την έννοια ότι είναι, όπως σας είπα κιόλας, σαν να θέλετε να τα πείτε όλα. Και θα μείνω μόνο στο σημαίνον νόμος για να πάρω μία γραμμή, γιατί διαφορετικά θα χανόμασταν, για να δούμε, τουλάχιστον από τη δικιά μου τη μεριά, όπως εγώ καταλαβαίνω αυτή την έννοια, πώς υπησέρχεται στην θεματική της τοξικομανίας. Πιστεύω ότι υπάρχει μία συμβατότητα ανάμεσα στον νόμο και στην τοξικομανία. Και ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήδη από την γέννηση του παιδιού, μία πολύ βασική λειτουργία, αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι το παιδί θα πάρει θεμέλια ψυχικά, ουσιαστικά, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα στη ζωή του, είναι το να έχει μία σχέση με τη μητέρα όπου θα διαμεσολαβείται ο τρίτος. Το γράφετε στο βιβλίο σας, το αναφέρετε, για την λογοκρισία της ερωμένης. Θα ήθελα ίσως να πω δύο λόγια για τους για τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται εδώ, που ίσως δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτή την έννοια. Ποια είναι η λογοκρισία της ερωμένης και γιατί είναι τόσο σημαντική, θα δείτε, για την εγκατάσταση της ατμόσφαιρας του νόμου σε μια πρώτη κοινότητα όπως είναι αυτή της οικογένειας. Η μητέρα, όπως ξέρετε, είναι σαρκική σύντροφος του παιδιού. Είναι σαρκική σύντροφος επίσης του εραστή της. Εκείνο λοιπόν που καλεί η λειτουργία της οικογένειας, αν θέλετε η ίδια η φύση των πραγμάτων και ο πολιτισμός να κάνει, είναι να εισαγάγει στο παιδί αυτόν τον εραστή, αυτόν τον τρίτο. Ένας ψυχαναλυτής τον ξένο τον ονόμασε την μη μητέρα, τον εραστή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη από την πρώτη στιγμή η μητέρα δείχνει ότι παρεμβαίνει ένας τρίτος. Ένας τρίτος ο οποίος είναι τόσο επενδυμένος από αυτήν, ούτως ώστε θα αφήσει το παιδί με το οποίο επίσης είναι σαρκική σύντροφος για να τον συναντήσει το βράδυ και να απολαύσει το σώμα της, να απολαύσει τις επιθυμίες της. Θα μου πείτε και πώς μπορεί να το καταλάβει το παιδί. Ξέχωρα που μπορεί μέσα από το λόγο. Φρανσουάζ Ντολτό έλεγε πως από τις πρώτες στιγμές το παιδί μπορεί να λουστεί από ένα μπάνιο με λέξεις τα οποία μεταφέρουν μηνύματα, έστω και αν νομίζουμε ότι δεν τα μεταφέρει. Είναι ότι το παιδί κάποια στιγμή μπορεί να δει αυτή τη μητέρα ξαφνικά ίσως να αλλάζει κάποια ρούχα, ίσως να βάζει λίγο κραγιόν, ίσως να βάζει λίγο make-up, δηλαδή κάτι κάνει ούτως ώστε να υποδεχτεί έναν τρίτο. Αυτό γιατί είναι τόσο σημαντικό για το παιδί? Διότι το παιδί αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δύο άτομα για να ταυτιστεί. Δεν μένει σε μία συμβιωτική ένωση όπου θα είναι οφαλός, θα είναι, ξέρετε, ένα μέλος, η σκολικοειδής απόφυση ενός άλλου ανθρώπου, της μητέρας. Εδώ
μπορεί να ταυτιστεί λοιπόν με τη μητέρα ως πρόσωπο που αγαπά τον εραστή της και με τον εραστή ως το πρόσωπο που είναι το αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας. Βλέπετε δηλαδή με ένα σμπάρο δυο τριγώνια. Είναι κατευθείαν που αρχίζει η διπλή ταύτιση με το θηλυκό και με το αρσενικό, με τα δύο αυτά κομμάτια που είναι και η πηγή, η απαραίτητη πηγή της ψυχικής αμφιφιλοφιλίας. Απ' την άλλη μεριά όμως, όλο αυτό το πράγμα μπορεί να καταστεί εφικτό γιατί υπάρχει, αν θέλετε, η επιταγή να επικρέμεται κάτω από την επιταγή ο φόβος του ευνουχισμού αν δεν αφήσει το ζευγάρι να συνευρεθεί. Εδώ βλέπετε είναι η αρχή ήδη των θεμελίων, τα πρώτα θεμέλια του υπερεγώ, δηλαδή αυτής της πρώτης ταύτισης, γιατί το υπερεγώ τι γίνεται, τίποτα άλλο από τις ταυτίσεις με τους γονιούς των γονιών μας, δηλαδή με αυτά που έχουμε καταλάβει ότι είναι νόμοι στους γονείς μας. Είναι αυτό που είχε πει ο παππούς μου στον πατέρα μου που καταλαβαίνω ότι είναι το υπερεγώ. Δεν είναι ο ίδιος ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας του πατέρα μου, ο πατέρας της μητέρας μου. Βλέπετε, μέσα από αυτές τις αλλεπάλληλες επιστρώσεις ταυτίσεων φτιάνεται το υπερεγώ. Χτίζεται δηλαδή ο νόμος. Εδώ, για να μπούμε σε κάτι και ίσως να ξεκαθαρίσουμε, σε κάποια στιγμή γράφει η Ρόδη για πώς επιβάλλεται ο νόμος των γονιών. Δεν υπάρχει νόμος των γονιών. Όταν ο νόμος του πατέρα, ο πατέρας θέλει να περνάει για νόμος, εκεί είναι ένας διαστροφικός νόμος. Όταν οι γονείς θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο τους, είναι ένας διαστροφικός νόμος. Ο νόμος είναι ο νόμος. Ο πατέρας, ποια είναι η δουλειά του? Είναι να είναι ο εγγυητής της εφαρμογής του νόμου. Αλλά πρώτος υπακούει στον νόμο. Βλέπετε, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και οι πατεράδες, οι φαλικοί, οι οποίοι λένε θα γίνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο, ξέρω, ο σκληρός διευθυντής της φυλακής που κάνει τον νόμο και δεν σέβεται τον νόμο, είναι ένα διαστροφικό ίδρυμα τότε η φυλακή. Που δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Δεν μπορεί να παίξει τον πατρικό ρόλο. Εδώ βλέπετε είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση που πρέπει να κάνουμε. Ο νόμος του πατέρα δεν είναι τίποτα άλλο από το να εφαρμόσεις αυτόν τον πανανθρώπινο νόμο. Που σε κάποια χώρα μπορεί να είναι έτσι, σε άλλη χώρα να είναι διαφορετικά. Αλλά το βασικό είναι ότι όλοι ξέρουμε, σε μια χώρα να μας πάνε τώρα, που δεν τη γνωρίζουμε, πολύ καλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ένα άλλο θέμα που θα θίξω στις σχέσεις, αν θέλετε, των γονιών, που είναι απαραίτητο για τους, γιατί αναφέρθηκε πάρα πολύ η Ρόδη σε αυτό, είναι τα ναρκισιστικά ελλείμματα που υπάρχουν. Πολύ συχνά τα κενά που έχει ο χρήστης είναι πολύ συχνά κληρονομημένα και αν δεν είναι κληρονομημένα είναι ταυτίσεις με τα κενά των γονιών του ή τα κενά του περιβάλλοντος. Αυτές λοιπόν, αυτά τα κενά θα προσπαθήσει να γεμίσει. Υπόθηκε πριν και από την κυρία Μάτσα. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι με την ουσία, προσπαθώντας να βάλει από πάνω ένα πλέγμα για να μπορέσει να περπατήσει, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να διευρύνει αυτά τα χάσματα. Και γι' αυτό βλέπετε, με την χρονιότητα, τι να κάνει ο καθένας στο δικό του. Λοιπόν, μια και μιλάμε για χάσματα και κενά. Είναι πολύ σημαντικό.
τουλάχιστον έχουμε ελευθερία. Γιατί είναι και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν αυτά τα κενά, τα οποία η χρήση τι κάνει. Μπαίνουμε σε ένα ψυχαναγκασμό της επανάληψης, ο οποίος έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ενώ στον ψυχαναγκασμό της επανάληψης μιας νεύρωσης, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Ξέρω εγώ, κάποιος που φοβάται το ποντίκι ή ξέρω που φοβάται τα πουλιά, τα φτερά, ξέρω. Όταν πλησιάζει εκεί, κινητοποιείται μια νευρωτική προβληματική, η οποία κάνει να βγει αυτό το άγχος σήμα το οποίο εκλείεται στις νευρωτικές καταστάσεις, το οποίο σημαίνει κάτι. Α, να μην αγγίξω το πουλί, γιατί είναι το πουλί του πατέρα μου που θα επιθυμούσα να αγγίξω, ή να μην αγγίξω το στήθος της μητέρας μου, ή να μην χτυπήσω αυτό, ή να μην το χέρι μου παθαίνει μια σωματομετατροπή, μια παράλυση, γιατί παραπέμπει σε κάτι αιμομυκτικό. Στην περίπτωση που υπάρχει ένας εθισμός, υπάρχει μία αυτόματη επανάληψη της χρήσης χωρίς φαντασιωσικό υπόβαθρο. Πριν ο συνάδελφος είπε ότι στον τραυματισμό δυστυχώς δεν υπάρχει από κάτω αναπαραστατικό πεδίο. Μπορεί να υπάρχει παραστατικό πεδίο, δηλαδή σκηνές τρομακτικές που έρχονται σαν εφιάλτες, σαν τις νύχτες τα τραυματικά όνειρα που ξυπνάει στην τραυματική νεύρωση. Αυτά ναι, μπορεί να υπάρχουν, αλλά το περισσότερο που κάνει το τραύμα, μάλιστα στο ένα βιβλίο του Φρόιντ, λίγο πριν πεθάνει, για το Μωυσή και το μονοθεϊσμό, ο άνθρωπος Μωυσή, λέει ότι το τραύμα πρέπει να το διακρίνουμε από δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά υπάρχει το θετικό του τραύματος, το οποίο μας παραπέμπει σε αυτό που μπορεί να ανακαλέσει ο ψυχισμός. Και γιατί το ανακαλεί? Το ανακαλεί και ξυπνάμε μέσα στον ύπνο, μέσα στον υδρόταν, με εφιάλτες, στην προσπάθεια να το χωνέψει ψυχικά, να το μεταβολήσει. Αλλά το πιο πολύ πράγμα που κάνει είναι το αρνητικό του τραύματος. Και αυτό τι είναι? Είναι σβήνη. Σβήνει ό,τι μπορεί, αν μπορούσε να σβήσει και την ίδια την εμπειρία του τραύματος. Να σβήσει όλα. Εδώ λοιπόν, και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, το είπε η Κατερίνα η Μάτσα και έκανε και αναφορά στη Joyce McDougall, που είπε για την παράδοξη στρατηγική της επιβίωσης που χρησιμοποιεί ο τοξικομανής με την ουσία. Είναι στην επιβίωση. Προσέξτε, εδώ έχουμε δύο επίπεδα. Προσπαθεί εδώ να συντηρήσει την ενόρμηση της αυτοσυντήρησης. Εκείνο που δεν μπορεί να δουλέψει καλά εδώ, βλέπετε, είναι η λίμπιντο. Είναι η λίμπιντο. Η λίμπιντο δεν λειτουργεί. Αυτό θα προσπαθήσει να γίνει σε ένα δεύτερο χρόνο στο πλαίσιο των θεραπευτικών κοινοτήτων, της ψυχοθεραπείας, δηλαδή της συνάντησης πραγματικά της ψυχικής του ενός με τον άλλον. Εδώ λοιπόν, από τη μια μεριά, και έρχομαι σε αυτό που έλεγε στην αρχή ο συνάδελφος, βεβαίως υπάρχει μια ανάγκη για επιβίωση, μια ανάγκη για ζωή, αλλά σε πρώτη φάση είναι μόνο για μια επιβίωση του σώματος, μια βιολογική επιβίωση, ακόμα και αν με την ουσία σιγά σιγά καταστρέφει ψυχικά μορφώματα, καταστρέφει ψυχικές λειτουργίες. Γιατί βλέπετε σιγά σιγά την έκπτωση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όσο καταναλώνουν. Ζουν, φυτοζωούν λένε μερικοί, αλλά ζουν. Απ' την άλλη μεριά πεθαίνουν. Γιατί? Γιατί επικρατεί η ενόρμηση θανάτου υπό την μορφή της ενόρμησης καταστροφικότητας, η οποία βάζει στην άκρη όλες τις ζωντανές δυνάμεις, και ζωή στον άνθρωπο δεν είναι τίποτα άλλο από τις ενορμήσεις του έρωτα, τη λύπη του. Εδώ λοιπόν είναι ο στόχος
που έχουμε. Και ο νόμος αυτό μπορεί να παράσχει. Ο νόμος, ξέρετε, δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι πολλοί. Είναι μία ατμόσφαιρα στην οποία πρέπει να διασχίσει, να διαπεράσει την οικογένεια και το παιδί που θα γεννηθεί. Αν δεν υπάρξει αυτή η διαπότηση, πώς ένα παιδί διαποτίζεται και διαπερνάται από τη γλώσσα, με τον ίδιο τρόπο διαπερνάται από τον νόμο. Αν δεν υπάρξει ένας τέτοιος νόμος, υπάρχει μια διάστροφη χρήση του νόμου, μια διαστροφική χρήση του νόμου. Βεβαίως ξέρουμε όλοι από την αρχαία εποχή ότι ο άνθρωπος κατέφευγε σε ουσίες για να αντιμετωπίσει τον πόνο. Ήδη στον Όμηρο, ξέρετε, μιλάει για τα νηπενθή. Όταν ο Τηλέμαχος πήγε στον Μενέλαο στην Οδύσσεια για να μάθει νέα για τον πατέρα του, τι είχε γίνει τέλος πάντων, υπήρχαν και άλλοι σύντροφοι εκεί του Μενελάου που είχαν πάρει μέρος στις μάχες της Τρίας, και όταν άρχισαν να μιλάνε για τους σκοτωμένους, για τους ήρωες και αυτό, άρχισαν να κλαίνε. Και ήταν πολύ σπαραχτικό αυτό που έγινε. Και τότε η ωραία Ελένη έβαλε, λέει, στο ποτό τους νηπενθή για να μπορέσουν να φύγει ο πόνος. Γιατί, λέει, όταν πάρεις αυτό, και είναι πολύ σημαντικό, τότε δεν σε νοιάζει τίποτα. Μπορεί, λέει, ο κύρις να βλέπει το παιδί του να σφάζεται. Όλα μπορούν. Είναι ακριβώς από τότε που υπάρχει αυτή η φαντασίωση και αυτή η επιδίωξη, αν θέλετε, να υπάρξει ένα ματζούνι, ένα νηπενθές, εκεί που δεν μπορούμε να πενθήσουμε, γιατί όλα εκεί αρχίζουν. Ότι δεν αντέχει κανείς τον πόνο της απώλειας. Δεν αντέχει κανείς να κάνει την διεργασία του πένθους. Δεν αντέχει την διεργασία του αποχωρισμού. Όλον αυτό το ψυχικό πόνο, ξέρετε, είναι μία από τις παραμέτρους που θα καθορίσουν την ψυχική υγεία, είτε προς τη μεριά της ψύχωσης, είτε προς τη σωματοποίηση ή σε διάφορες συμπεριφορές, προβλήματα συμπεριφοράς, όπως ένα από αυτά είναι ο αλκοολισμός ή οι τοξικομανίες. Είναι, λοιπόν, ένας τρόπος για να καθησυχάσει τον πόνο που δεν μπορεί να δουλέψει ο ψυχισμός. Και είναι... Η Κλάιν το είχε πει πολύ καλά αυτό πρώτη, ότι μία από τις παραμέτρους πρόβλεψης της ψυχικής υγείας είναι η ικανότητα του ατόμου να αντέχει την αγωνία, να αντέχει τον πόνο. Μάλιστα, το πιο σημαντικό φόβο, τον οποίο οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε, είναι το φόβο της αφάνισης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ψυχοσικό άγχος. Να μην σας κουράσω άλλο, γιατί στη συζήτηση ίσως μπορούμε να πούμε πάρα πολλά άλλα πράγματα θα πω. Καμιά φορά μόνο, Ρόδι, να πω ένα που αναφέρεστε πολλές φορές για την τριαδικότητα. Πάντα η τριαδικότητα δεν σημαίνει και μία ειδιπόδια συγκρότηση ενός ζευγαριού, ακόμα και αν είναι αγαπημένο. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ένας καλός μπαμπάς, μια καλή μαμά, αλλά να μην παίρνει ο μπαμπάς το ρόλο του πατέρα, δηλαδή του εγγυητή του νόμου. Τότε ο Γκριν έλεγε ότι το παιδί μάλλον έχει να κάνει με δύο καλές ή με δύο μητέρες, μία καλή, μία κακή. Και αυτό το ονόμασε διτριγωνικότητα. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει αυτό, δεν εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του νόμου. Χρειάζονται όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο πατέρας να μπορεί να πάρει
αυτό το χρέος απάνω του να παίξει το ρόλο του τρίτου. Και μάλιστα να πω αυτό που έλεγε ο Λακάν, δηλαδή όταν καμιά φορά τη μητέρα, όταν κρατάει το παιδί της στην αγκαλιά της, έφερνε ο Λακάν, έφερε την εικόνα ότι οι μητέρες είναι κροκόδιλοι, όπως θυμάστε. Και έλεγε, κάτι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να μην κλείσουν τα σαγόνια όταν τις πιάσει κάτι και σας έχουν στο στόμα. Πρέπει να υπάρξει μία δοκός. Αυτός είναι ο νόμος. Και αποτελεί αυτό το φαλό. Ένα που αναγκάζει να μην κλείσουν τα σαγόνια. Που αναγκάζει να μην καταπιεί. Αναγκάζει τον άλλον, θέλει δε θέλει, να οδηγήσει το παιδί του στην ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Σαββόπουλο. Νομίζω ότι οι τρεις ομιλητές από την ιδιότητά τους και το χώρο που εκπροσωπούν φώτισαν καλύτερα πολλές διαφορετικές πλευρές του βιβλίου. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε ερωτήσεις, σχόλια, αν έχετε απόψεις. Νίκο, δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να δίνουμε το μικρόφωνο στο κοινό. Κύριε Σαββόπουλε, καλησπέρα. Μιλήσατε τώρα προς το τέλος για την έλλειψη ικανότητας αντιμετώπισης του πόνου. Θα ρωτήσω, πού οφείλεται αυτή η έλλειψη ικανότητας ή μάλλον πώς μπορείς να εξελίξεις αυτή την ικανότητα. Πού ξεκινάει και πώς μπορείς αμονάδα να το εξελίξεις αυτό. Ή οφείλεται καθαρά στο πώς η μητέρα ή ο πατέρας αντιμετωπίσει το παιδί. Ξέρετε, βάζετε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ψυχανάλυσης. Η Κλάιν είχε αναφέρει το γενετικό παράγοντα, τον κληρονομικό, τον ιδιοσυστατικό. Ωστόσο, αυτός είναι ό,τι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εκείνο όμως που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι η ικανότητα που έχει το παιδί να αντέχει τον πόνο μέσω του ερωτογενούς πρωτογενούς μαζοχισμού. Δηλαδή, να αντέχει τη δυσαρέσκεια. Αυτό είναι μια λειτουργία η οποία αποκτάται στην αρχή της ζωής και εξαρτάται από την αντίστοιχη συνδέουσα λειτουργία, έλεγε ο Ρόζενμπεργκ, της μητέρας. Δηλαδή, το πόσο η μητέρα αντέχει τη δυσφορία είναι κάτι που θα είναι πρόκριμα στο παιδί να ταυτιστεί μαζί της σε αυτό. Αν δείτε ότι είναι μία μητέρα η οποία είναι διεγερτική και δεν αντέχει τη διέγερση του παιδιού, εκεί το μήνυμα δεν είναι καλό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το πώς η μητέρα έχει διαμορφώσει η ίδια το δικό της αλεξιερεθιστικό όργανο. Αλεξιερεθιστικό όργανο εννοούμε έξω από τη συνείδηση, σαν ένα είδους ψυχικό φίλτρο που έχουμε, που ξέρετε γίνεται λίγο χαμός, δεν δίνουμε σημασία, ακούμε ένας τον άλλον. Αν αυτό, ξέρετε, δεν είναι καλό, δεν θα μπορέσει και το παιδί να αποκτήσει ένα καλό αλεξιερεθιστικό. Είναι δύο από τις πρώτες, αν θέλετε, λειτουργίες που μου έρχονται στο μυαλό. Απ' την άλλη μεριά, τι είναι, όλα αυτά που έχει πει ο Άγιος Αρχάγγελος Βίνικοτ. Δηλαδή, το καλό holding, ότι ένιωσε μία σιγουριά να το κρατάει στα χέρια η μάνα. Να μην νιώθει το παιδί ότι θα της φύγει και θα πέσει στο κενό. Μου λέγε σήμερα μία ασθενής, η οποία
έχει κάνει σωματοποιήσεις, αλλά έχει κάνει, κάποιες φορές είχε πάρει και ουσίες, έλεγε ότι κατεβαίνοντας στην πλαγιά για να κάνει σκι, κάποια στιγμή σταμάτησε, κοκάλωσε, γιατί φοβήθηκε ότι κάτω από το χιόνι θα είχε το χάος. Δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι σταθερό έδαφος. Ίσως έτσι δεν ένιωσε τα χέρια της μάνας της. Θέλω να πω, βλέπετε πόσοι παράγοντες υπησέρχονται. Είναι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν που θα καθορίσουν αν κάποιος έχει τα εχέγγυα και είναι εκεί, αν θέλετε, και αυτή η βασική πλευρά της προσωπικότητας που όλοι οι ερευνητές από τον Λιβενστάιν μέχρι τους πιο σύγχρονους αναφέρουν για τη συνάντηση του ατόμου με το ναρκωτικό. Τον εξωγενή παράγοντα, τη συγκυρία που αναφέρθηκε τώρα. Αλλά είναι αυτό το κομμάτι, το πώς δομείται. Έχω μια ερώτηση για την συγγραφέα και είναι σχετική με μονογονιακές οικογένειες. Καταλαβαίνω ότι ο συμβολικός νόμος και η αντίληψη που διαμορφώνει το παιδί γι' αυτό δεν εξαρτάται από τη φυσική παρουσία του πατέρα. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο πατέρας σε πολλές περιπτώσεις, και αναφέρομαι κυρίως σε περιπτώσεις οικογενειών όπου υπάρχει μία μητέρα, η single mother, και είτε ο πατέρας έχει πεθάνει πολύ νωρίς, δηλαδή δεν έχει προλάβει να τον γνωρίσει το παιδί, είτε αλλιώς υπήρχε συνειδητή επιλογή από τη μεριά της μητέρας για να αποκτήσει το παιδί. Το ερώτημα μου λοιπόν προς εσάς είναι το εξής. Κατά την άποψή σας, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ή μεγαλύτερη επιρρέπεια προς την τοξικομανία σε οικογένειες όπου υπάρχει μητέρα και παιδί και η μητέρα καλείται να επιτηρήσει η ίδια τον νόμο του πατέρα? Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αναφέρθηκαν σε αυτό και οι ομιλητές. Το σημαντικό δεν είναι απαραίτητα ο πατέρας να είναι εκεί ως φυσική παρουσία, όπως είπατε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να εισέλθει μέσω της μητέρας. Πράγματι, ο πατέρας μπορεί να έχει πεθάνει, μπορεί να δουλεύει στο εξωτερικό, μπορεί να έχει χωρίσει με τη μητέρα. Για διάφορους λόγους να μην είναι φυσικά παρόν, αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι μέσα από τα λόγια της μητέρας, και εφόσον η μητέρα είναι προσανατολισμένη και προς κάποιον τρίτο, όπως ανέφερε ο κύριος Σαββόπουλος, με αυτόν τον τρόπο να εισέλθει στη σχέση της με το παιδί. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στην ερώτηση αν είναι πιο πιθανό. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι που τελικά έρχονται στα θεραπευτικά προγράμματα έρχονται από οικογένειες που υπάρχουν και οι δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μια τέτοια σχέση, αν καταλαβαίνω σωστά αυτό που εννοείται, όταν υπάρχει έτσι μια πολύ έντονη σχέση ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί και κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει και κάποιος τρίτος καθημερινά εκεί να... σίγουρα αυτό είναι κάτι που το συναντάμε έτσι και αλλιώς στις οικογένειες των τοξικομανών, και υπάρχει πάντα ένα θέμα, ακόμη και στις περιπτώσεις που όλα έχουν πάει καλά. Όταν έρχεται πια η ώρα το παιδί να φύγει, γιατί πια δεν είναι παιδί, πόσο εύκολα ή δύσκολα θα αφήσει τη μητέρα, ή αν θα έχει την αίσθηση ότι την εγκαταλείπει πίσω μόνη, ότι εκείνη πια δεν έχει σκοπό στη ζωή της, ότι εκείνος φεύγει για να πετύχει, ας πούμε, τα όνειρά του και να συνεχίσει τη ζωή του, και τελικά μπορεί να το κάνει ξέροντας ότι εκείνη δεν έχει άλλο σκοπό στη ζωή από εκείνον. Φυσικά. Πιστεύω ότι για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα θα πρέπει να ξαναδούμε
τον ορισμό της τοξικομανίας. Είδαμε πολλά πράγματα, μιλήσαμε πάρα πολλά για τον ψυχισμό της μάνας, για την απουσία του συμβολικού πατέρα, για τη σχέση του παιδιού με τη μάνα, αλλά η τοξικομανία θα εγκατασταθεί όταν συναντηθούν οι ουσίες με μια προσωπικότητα την οποία περιγράφει πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο, ελληματική προσωπικότητα, με πολύ μεγάλα εσωτερικά κενά, σε μια κοινωνικοπολιτιστική στιγμή. Αυτό σημαίνει σε ένα πλαίσιο κρίσης ψυχολογικής, κοινωνικής, οικογενειακής, σε μια δεδομένη στιγμή η οποία είναι πολύ σημαντική για αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και όπως έλεγε ο Λιβενστάιν, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί για να εγκατασταθεί η τοξικομανία. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και η στιγμή που συναντήθηκε αυτή η ελληματική προσωπικότητα με την ουσία να μην ήταν η στιγμή εκείνη που θα έδινε νόημα σε αυτή τη συνάντηση και θα έκανε δυνατή την εγκατάσταση της εξάρτησης. Επομένως, η τάση που έχουμε να ψυχολογικοποιούμε ή να ψυχιατρικοποιούμε είναι πάρα πολύ ισοπεδωτική για την τοξικομανία και δεν δίνει απαντήσεις. Ένα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο που σίγουρα κανείς χρειάζεται να μελετήσει όλες τις παραμέτρους, αλλά και η παράμετρος, η κοινωνική, η οικογενειακή, η προσωπική, της προσωπικής κρίσης είναι εξίσου σημαντικά. Είχαμε δει ανθρώπους, όταν σαν 18 άνω κάναμε πρόληψη στα σχολεία, που είχαν μοιηθεί στις ουσίες ως μαθητές. Κάποιοι από αυτούς δεν εξελίχθηκαν ως τοξικομανείς. Συναντήθηκαν με την ουσία, αλλά αυτή η συνάντηση για πολύ δικούς τους λόγους δεν απέκτησε αυτό το νόημα. Ξέφυγαν, απέκτησαν την εμπειρία και προχώρησαν παρακάτω. Κάποιοι άλλοι παγιδεύτηκαν εκεί. Επομένως, είναι πάρα πολύ προσωπικό ζήτημα και πολύ πολύπλοκο. Κάποιοι μιλούν για το ένιγμα της τοξικομανίας. Δεν λύνεται τόσο εύκολα. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως και σε συνέχεια αυτό που λέει η κυρία Μάτσα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, γιατί ακριβώς οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά. Το γνωρίζουμε αυτό. Είναι ότι μπορεί να συμβεί και κάτι απρόσμενο, το οποίο να είναι μέρος της εξέλιξης της ζωής. Δηλαδή μπορεί το παιδί να βρει αυτό που έχει ανάγκη εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ένα πρότυπο όπως αυτό που περιγράφεται, ότι λείπει, ενδεχομένως σε κάποιον ο οποίος είναι εκτός οικογένειας, δηλαδή μπορεί να είναι ένας δάσκαλος. Ή μπορεί να έρθει μια αλλαγή στη ζωή της οικογένειας, αλλά μπορεί να έρθει και μια αλλαγή κοινωνική πάρα πολύ σημαντική, που αυτό αμέσως να θέσει τα πράγματα σε μια άλλη βάση. Φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ο κοινωνικός παράγοντας, και μάλιστα όπως ανέφερε η Κατερίνα για την Αμερική, όπου έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες μια ραγδαία αύξηση των οπιοειδών σε ενήλικες πια, οι οποίοι τελικά βρίσκονται στον δρόμο, χάνουν τα επαγγελματά τους, γιατί από μια ορισμένη αντίληψη της ιατρικής. Γιατί σε κάποια στιγμή άρχισαν οι γιατροί να γράφουν οπιοειδή σαν αναλγητικά. Και έτσι βλέπετε, δηλαδή, ακόμα και η ίδια η ιατρική μπορεί να είναι από τους βασικούς κοινωνικούς παράγοντες, που μπορεί να είναι άλλα κίνητρα οικονομικά σε φαρμακευτικές εταιρείες, και να φτιάξει μια επιδημία όπως έχει γίνει. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Συνεχίζοντας λίγο το συλλογισμό του κυρίου Σαββόπουλου, που πραγματικά είναι πολύ επίκαιρο ζήτημα, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση, ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει τη συνταγογράφηση υποκαταστάτων
Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Η συνταγογράφηση των οπιοειδών στην Αμερική οδήγησε σε αυτή την επιδημία. Τώρα, κάτω από την πίεση βεβαίως των φαρμακευτικών εταιριών γίνονται αυτά. Τώρα, εάν αρχίσουν να συνταγογραφούνται και τα υποκατάστατα, θα έχουμε και άλλες επιδημίες. Καταλαβαίνει κανένας τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτού του προβλήματος. Υπάρχει μια ερώτηση πίσω. Πίσω. Προς τη συγγραφέα είναι. Υπάρχει ένα βιβλίο, λέγεται «Ο Μεγάλος Μόλν» του Αλένεν Φουρνιέ. Σε αυτό το βιβλίο ο πρωταγωνιστής, ο Μεγάλος Μόλν, κάποτε βλέπει σαν μέσα σε όραμα μια περιοχή, ας το πούμε έτσι, που περιγράφεται με σχεδόν μυθικά χρώματα και εκεί αντικρίζει μια κοπέλα. Την περιοχή αυτή και την κοπέλα αυτή δεν μπορεί να τα βγάλει από το μυαλό του, τον κυριεύουνε και μετά από λίγο καιρό αποφασίζει να μπει σε ένα ταξίδι για να τα ξαναβρει. Περνώντας μέσα από πάρα πολλές περιπέτειες, στο τέλος η γυναίκα αυτή γίνεται σύζυγός του και ο Μεγάλος Μόλν, όταν πλέον είναι δική του, εντός εισαγωγικών, δεν είναι ικανοποιημένος. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει την αναζήτηση της ολοένα και μεγαλύτερης δόσης του εξαρτημένου. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι ο ψυχισμός, προσπαθώντας να επιβιώσει, αποθεί όλο και περισσότερο την ικανοποίηση, αυτό το ιδανικό που θα του προσέφερε ικανοποίηση, προς το απόλυτο, ώστε να μην το φτάσει ποτέ. Εννοείται την ικανοποίηση από την ουσία. Σωστά. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην εξάρτηση είναι ότι αρχικά, προφανώς, τον πρώτο καιρό η συνάντηση αυτή λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Οπότε εκεί πραγματικά οι άνθρωποι, επειδή ακόμη δεν έχουν προβλήματα εξαιτίας της χρήσης ουσίων που κάνουν, είναι σε θέση να μην δίνουν καμία σημασία σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που συμβαίνουν μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή τους και κατά κάποιο τρόπο σαν να ξαναβρίσκουν το χαμένο παράδεισο. Ωστόσο, καθώς περνάει ο καιρός, αρχίζουν και αποκτούν περισσότερα και προβλήματα, περισσότερα προβλήματα, τα οποία οφείλονται πια στην ίδια την χρήση των ναρκωτικών. Αλλά φαίνεται ότι πια όλο αυτό το υπόβαθρο που περιέγραψαν και οι ομιλητές που έχει να κάνει με ένα τραύμα που βρίσκεται πίσω από εκεί δεν μπορεί πια να καλυφθεί με τον τρόπο που συνέβαινε στην αρχή. Οπότε αυτό έρχεται όλο ένα πια και στην επιφάνεια και περισσότερο και περισσότερο. Αλλά είναι τόσο πολύ πολύπλοκο αυτό που ζει ένας άνθρωπος μέσα στην εξάρτηση. Δεν είναι, το εξήγησε πάρα πολύ συγκεκριμένο ο κύριος Αβόπουλος, δεν είναι απαραίτητα κάτι που ο άνθρωπος αυτός ξέρει ότι ναι, αυτό μου έχει συμβεί, μπορεί να μην το θυμάται, ούτε και σημαίνει ότι είναι σε θέση να κάνει τη σύνδεση, ότι αυτό που ζει αυτή τη στιγμή και η επιλογή που κάνει με την χρήση ουσιών απαραίτητα συνδέεται με κάτι τόσο πολύ παλιό. Αλλά ταυτόχρονα η πορεία αυτή που γίνεται όλο ένα και πιο βαθιά και όσο πιο πολύ επενδύει στην ουσία, τόσο πιο πολύ αποεπενδύει από την υπόλοιπη ζωή, το από τις σχέσεις, το από τους δεσμούς, είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη διαδικασία, πολύ δυναμική διαδικασία, οπότε δεν είναι κανείς σε θέση παρά μόνο όταν πια θα φτάσει στο θεραπευτικό πρόγραμμα να ξέρει ακριβώς τι ήταν αυτό που τελικά ήταν αυτό που τον έκανε να αναζητά όλο και περισσότερο. Αλλά αυτό που βλέπουμε τελικά είναι ότι οι άνθρωποι φτάνουν και παραμένουν στη θεραπεία όταν αισθάνονται ότι και αυτό το κομμάτι πια της απόλυτης κάλυψης όλου αυτού του ψυχικού, ας πούμε, του ψυχικού υποβάθρου έχει πια σταματήσει να συμβαίνει, οπότε δεν παίρνουν πια αυτή την ικανοποίηση που παίρνανε στην αρχή και πλέον υπάρχει μια κόλαση σε όλα τα επίπεδα. Δεν ξέρω αν σας απαντάω. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσω τον συλλογισμό της Ρόδης.
Ο τοξικομανής είναι ο άνθρωπος, όπως έλεγε ο Λιβενστάιν, που ζει μέσα και διαμέσου της εξάρτησης. Όταν πια εγκατασταθεί η εξάρτηση από τις ουσίες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή του. Ανάμεσα σε αυτόν και τον κόσμο, τον άλλο, το μεγάλο άλλο, τον κοινωνικό άλλο, υπάρχουν μόνο τα ναρκωτικά. Αυτά διαμεσολαβούν κάθε σχέση. Όταν πια προχωρήσει η χρήση και η ζωή του οργανωθεί με βάση αυτό, με βάση τα ναρκωτικά, πραγματικά δεν παίρνει ικανοποίηση από τη χρήση. Όπως λέει ο ίδιος, παίρνω, πίνω για να μην είμαι άρρωστος, για να μην έχω τα στερητικά. Και πολύ συχνά όσοι δουλεύουν με εξαρτημένους ακούνε κυρίως το περιβάλλον να λέει δεν αντέχει τους πόνους, δεν αντέχει τα στερητικά. Ο Λιβενστάιν έλεγε και ήταν η εμπειρία του από την πρωτοποριακή κλινική Μαρμοτάν. Έλεγε λοιπόν ότι αυτό που δεν αντέχει ο τοξικομανής δεν είναι τα στερητικά. Είναι η στέρηση της στέρησης, η ιδέα ότι θα μείνει καθαρός. Δεν αντέχει τον εαυτό του καθαρό. Γιατί είπαμε, ζει μέσα και διαμέσου της εξάρτησης. Του εξασφαλίζει την επιβίωση που τόσο ωραία περιέγραψε ο κύριος Σαββόπουλος. Από αυτή την άποψη είναι κόλαση η ζωή του. Καμία ικανοποίηση δεν έχει. Δεν είναι μόνο η έκπτωση σωματική, η εμπλοκή με τον νόμο, αλλά η ίδια η χρήση πια δεν του δίνει τίποτα. Πίνει για να μην είναι άρρωστος. Ναι, γιατί βλέπουμε κιόλας ότι όταν ξεκινάει πια κάποιος να έχει κάποιο πρόβλημα εξαιτίας της χρήσης που κάνει, εξαιτίας της εξάρτησης, εξακολουθεί όμως η συνάντηση αυτή να λειτουργεί πολύ καλά. Δηλαδή εξακολουθεί αυτό το νόημα της λύσης που ανέφερε και η Ορδάνης Περτετσόγλου και η κυρία Μάτσα να συνεχίζεται, υπάρχει γι' αυτόν. Οπότε έχει διάφορους εσωτερικούς τρόπους να παρακάμπτει τα όποια προβλήματα συμβαίνουν και τα καμπανάκια που ενδεχομένως χτυπάνε. Αλλά δεν έχει και σημασία. Όσο υπάρχει αυτό το προϊόν για αυτόν, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Αυτό αρχίζει και αλλάζει αργότερα, όταν πια αυτό που περιγράφει η κυρία Μάτσα έχει προβλήματα πια σε όλους τους τομείς της ζωής του και καταλαβαίνει ότι όπου και να στραφεί υπάρχουν αδιέξοδα που συνεχώς του θυμίζουν ότι αυτά οφείλονται πια στη χρήση, χωρίς πια να έχει και αυτή την ικανοποίηση που έπαιρνε. Απλώς είναι σαν να προσπαθεί μονίμως να επαναλάβει μία στιγμή, μία πρώτη δόση που στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί δεν υπήρξε ποτέ τόσο τέλεια ώστε να προσπαθεί να την επαναλάβει. Και είναι σαν να ζει μονίμως στο παρελθόν. Και ήθελα να ρωτήσω κιόλας αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσω όλης αυτής της διαδικασίας ένας εξαρτημένος προσπαθεί να αναδημιουργήσει το παρελθόν του. Τι εννοείται να αναδημιουργήσει το παρελθόν του? Να το δημιουργήσει ξανά από την αρχή καινούριο. Ένα παρελθόν κενό, ας πούμε σαν να μην υπήρχε κάτι πριν εκεί και να το δημιουργήσει εκείνος. Αυτό βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι είναι κάτι που θα το ήθελε. Αν μπορεί να διαγράψει το παρελθόν και κυρίως αυτό που του έχει μείνει εσωτερικά, ψυχικά από το παρελθόν είναι κάτι που θα το ήθελε. Και αυτό που εγώ υποστηρίζω στο βιβλίο είναι ότι κάθε επόμενο όριο που παραβιάζει, κάθε επόμενος κανόνας που δεν ισχύει πια γι' αυτόν, έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, ότι προσπαθεί να περάσει πίσω από την άλλη πλευρά, παρακάμπτοντας κάθε φραγμό, να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να διαγράψει οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει μέσα του, που είναι πάρα πολύ επώδυνο γι' αυτόν. Και βέβαια καταλήγει σε αυτό που ανέφερε η κυρία Μάτσα, ότι ναι, κάθε στιγμή, κάθε δόση είναι ένα παιχνίδι με το θάνατο που εκείνος πιστεύει ότι θα νικήσει και πάρα πολύ συχνά συμβαίνει μέχρι τη στιγμή που τελικά δεν θα συμβεί για πάρα πολλούς από τους εξαρτημένους ανθρώπους. Αλλά αυτό είναι σαν το υπέρτατο όριο. Δηλαδή ότι αν μπορέσω να νικήσω και αυτό, οπότε με αυτή την ενιαία επιστροφή στο παρελθόν μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει, καθ' τη δική μου άποψη, επιστροφή στα χρόνια που το τραύμα δεν ήταν συνειδητό ή δεν είχε συμβεί ακόμη, ή στα χρόνια της, στην εποχή της συγχώνευσης με τη μητέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντας όλη αυτή τη κουβέντα για το τοξικομανί, για την ουσία και ο καθένας λέει την άποψή του, μελετημένες απόψεις, θα ήθελα να πω κάτι εδώ. Εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε κάνει χρήση κάποια στιγμή στη ζωή του, για όσα χρόνια κάνει τη χρήση, όταν βγει από αυτό όλο αυτό το κενό και όλα αυτά τα τραύματα, οφείλει να τα δει στο βαθμό που μπορεί, στο χρόνο που μπορεί. Όσο μένει σε αποχή, όλα αυτά τα επεξεργάζεται και τα αναλύει. Εκείνο που θα του καλύψει το κενό, εκείνο που θα τον κάνει να θέλει να ζει καθαρός, είναι να υπάρχει μέσα στην πραγματικότητα και να μπορεί να ζει μέσα σε αυτή, να παλεύει για αυτή. Για όλα αυτά που τον αφορούν, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα επαγγελματικά και πάνω απ' όλα τα κοινωνικά. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει στη χρήση, μένοντας καθαρός, εκείνο που του δίνει βήμα για να μένει καθαρός, για να μπορεί να ζει και να απολαμβάνει τη ζωή του και να γεμίζει τα κενά του, πέρα από την προσωπική του ανάλυση και τα δικά του, τα προσωπικά του τραύματα, είναι να μπορεί να ζει μέσα στην κοινωνία. Να μπορεί να υπάρχει μέσα σε αυτή, να μπορεί να παλεύει μέσα σε αυτή και έτσι να βρίσκει την υπόστασή του. Έτσι, δύο κουβέντες αυτές. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ίσως τελευταία ερώτηση, γιατί πια έχει τελειώσει ο χρόνος. Υπάρχει κάποια τελευταία? Καλησπέρα. Εγώ είμαι η τελευταία. Ήθελα, αν μπορείτε, να μου εξηγήσετε περιληπτικά το φαινόμενο του relapsing. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει χρήστης, όχι μόνο ουσιών, μιλάω και για αλκοόλ, γενικά, θεωρείται πάντα εύθραυστος, ακόμα και όταν είναι καθαρός. Ευχαριστώ. Μιλάτε για κάποιον ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία? Ναι. Γιατί αυτή καταρχήν είναι μια διάκριση που κάνουμε. Γιατί ακριβώς όπως ανέφερε η κυρία που μίλησε πριν, μπορεί κάποιος να έχει σταματήσει τη χρήση μόνος του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λύσει όλα τα θέματα που τον οδήγησαν εκεί. Αυτό όμως που συναντάμε πολύ συχνά με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ολοκληρώσει τελικά τη θεραπεία, είναι το να βρεθεί σε μια πάρα πολύ ευάλωτη στιγμή, σε μια στιγμή κρίσης, να μην αξιοποιήσει τους τρόπους που στη διάρκεια της θεραπείας υιοθέτησε προκειμένου να μπορέσει να προστατευτεί από αυτή την λύση που είχε βρει στο παρελθόν και τελικά να επιστρέψει εκεί. Φαίνεται ότι η σχέση που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει τελικά στην εξάρτηση και όχι απλώς δοκίμασαν κάποια στιγμή ναρκωτικά εσωτερικά, ψυχικά είναι μια σχέση η οποία άπαξ και πάρθει η απόφαση να τελειώσει, δεν μπορεί να ξαναρχίσει. Αφενός, στη διάρκεια της θεραπείας, οι άνθρωποι ψυχικά έχουν μετακινηθεί αρκετά, οπότε η ουσία δεν θα βρει εκεί την ανταπόκριση που θα έβρισκε στο παρελθόν. Αλλά από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιτρέψουν να φτάσουν τόσο πολύ κοντά της ξανά. Ευχαριστώ. Εννοείται. Θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο τη Ρόδη. Η υποτροπή είναι πολύ συχνή και στους ανθρώπους που ολοκλήρωσαν προγράμματα. Και τα ολοκλήρωσαν με επιτυχία. Για να καταλάβουμε την υποτροπή, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο ίδιο το φαινόμενο της τοξικομανίας, πώς εγκαταστάθηκε και στην πολυπλοκότητά του. Να αναζητήσει ο ίδιος τους λόγους που τον έκαναν να κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή του. Κάποιες φορές, στη διάρκεια της θεραπείας, δεν μπορεί, για διάφορους λόγους, να επεξεργαστεί όλο αυτό το ψυχικό υλικό που ξεχυλίζει μέσα του και παραμένουν εκκρεμότητες που κάποια στιγμή στη ζωή του, όταν πιεστεί πολύ συναισθηματικά, μπορεί να τον οδηγήσουν στον παλιό τρόπο ζωής. Εάν ξανακάνει το βήμα
να ξαναπιάσει το νήμα από την αρχή και να γυρίσει στη θεραπεία, μπορεί πραγματικά να βγει από την υποτροπή. Αλλά ας μην ξεχνάμε κάτι που το λέει στο τέλος του βιβλίου και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης, η οποία από την πολιτεία δεν αναγνωρίζεται σαν σημαντική, κατά τη γνώμη μου ίσως και να είναι η πιο σημαντική, δηλαδή ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει θεραπεία, για την πολιτεία, για το κράτος, για τους θεσμούς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη θέση του στο περιθώριο και όχι μες στην κοινωνία. Δεν θα του δοθούν ευκαιρίες. Και με αυτή την έννοια πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Το ερώτημα αν παραμένει εύθραυστος έστω και καθαρός, θα πρέπει να το μετακινήσουμε στους όρους που κάνουν έναν άνθρωπο να ξαναγυρίσει στις ουσίες. Και συχνά αυτοί οι όροι είναι κοινωνικοί. Και βεβαίως και οικογενειακοί, γιατί λέχτηκαν πολλά πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί να γίνει θεραπεία απεξάρτησης αν παράλληλα η οικογένεια δεν μπει και αυτή σε θεραπευτική διαδικασία, αν δεν κάνει και αυτή τις αλλαγές της. Οθείται λοιπόν στην υποτροπή ένας άνθρωπος που κάνει θεραπεία από τις ουσίες. Δεν είναι νομοτελειακό ότι θα υποτροπιάσει και δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Χρειάζεται όμως προσοχή και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι η υποτροπή και αυτή, όπως και η ίδια η εξάρτηση, έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα πάνω απ' όλα και αυτό μας βάζει όλους μας μπροστά στις ευθύνες μας. Ναι, και ίσως να κλείσουμε και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ότι η διαδικασία της απεξάρτησης περιλαμβάνει αρκετά συχνά πολλές υποτροπές. Και επειδή δεν ξέρουμε πότε θα είναι, δηλαδή όπως συμβαίνει με την ουσία, πότε θα συμβεί αυτή η πολύ προσωπική συνάντηση, πότε θα είναι αυτή η στιγμή για τον άνθρωπο, δεν ξέρουμε και πότε θα είναι αυτή η πολύ προσωπική στιγμή που πραγματικά θα βρει νόημα και μπορεί αυτό να είναι σε αρκετές επόμενες προσπάθειες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι και η στιγμή που θα βρεθεί ο άνθρωπος στη θεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Επομένως, να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές και τον Ιωάννη Παρτετσόγλου και την κυρία Μάτσα και τον κύριο Σαββόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε και σε μένα και στο βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ζήση και τις εκδόσεις Εκκρεμές. Και στο επανήλθω.